Συμβουλές για την περιποίηση δέρματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι περισσότερες γυναίκες περιμένουν να έχουν όμορφο και λαμπερό δέρμα όταν γίνονται έγκυες. Δυστυχώς, δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Το σώμα μιας εγκύου γυναίκας υποβάλλεται σε ορμονικές αλλαγές και διαφορετικές αντιδράσεις πρέπει να αναμένονται. Μερικές γυναίκες μπορεί να ξεσπάσουν κατά τη διάρκεια της όλης εγκυμοσύνης, ενώ άλλες μπορεί να έχουν ακμή μόνο κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου. Μερικές γυναίκες εμφανίζουν ξηροδερμία και μόνο μερικές εκλεκτές ξεκινούν και τελειώνουν την εγκυμοσύνη τους λαμπερές. Αν είστε έγκυος και θέλετε να διατηρήσετε ένα ωραίο δέρμα καθ' όλη τη διάρκεια, είναι σημαντικό να έχετε ένα καθημερινό πρόγραμμα περιποίησης δέρματος. Οι παρακάτω συμβουλές μπορεί να σας βοηθήσουν να καταφέρετε την παροιμιώδη εγκυμοσύνη να λάμπει. 1. Αναβαθμίστε τα προϊόντα περιποίησης δέρματος. Μερικά τακτικά προϊόντα περιποίησης δέρματος μπορεί να περιέχουν συστατικά τα οποία δεν είναι συμβατά για έγκυες γυναίκες. 2. Αλλάξτε σενυδατικά αφρόλουτρα. Το άγχος και η φθορά που προκαλείται από το τέντωμα λόγω της αύξησης της κοιλιάς μπορεί να κάνει το δέρμα ξηρό και να έχετε φαγούρα. Χρησιμοποιώντας σαπούνια μπορεί να αφαιρεθούν τα φυσικά έλαια του δέρματος και να μειώσουν την ελαστικότητά του. Αλλάξτε σενυδατικά αφρόλουτρα για να διατηρήσετε την υγρασία στο δέρμα σας. 3. Ενισχύστε την προστασία στον ήλιο. Η ευαισθησία του δέρματος σας θα αυξηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ερεθιστεί και να φθαρεί πιο εύκολα όταν εκτίθεται στον ήλιο. Εφαρμόστε αντιλιακό ως μέρος του καθημερινού προγράμματος για την περιποίηση του δέρματος. 4. Φροντίστε το χτύπημά σας. Το δέρμα στην κοιλιακή περιοχή βιώνει ένα διαρκές τέντωμα καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αυτό το τέντωμα μπορεί να οδηγήσει σε αντιαισθητικές ραγάδες πολύ καιρό μετά τη γέννα. Αποτρέψτε τις ραγάδες με μασάζ στην κοιλιά με ένα ενυδατικό τζέλ εγκυμοσύνης ή κρέμα. 5. Δώστε προσοχή στο στήθος σας. Το δέρμα στο στήθος και στις ρόγες σας θα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε φαγούρα και ξηρότητα. 6. Όχι πολύ μακιγιάζ. Τόσο το λιγότερο, τόσο το καλύτερο, αυτό πρέπει να είναι το σύνθημά σας όταν είναι να εφαρμόσετε μακιγιάζ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ένα stick βάση make-up ή concealer, πούδρα και ένα lip gloss είναι όσα σας χρειάζονται. Από την στιγμή που το δέρμα είναι ευαίσθητο και επιρρεπές σε ερεθισμούς, διαλέγοντας ενυδατικά, υποαλλεργικά και μη φαγές οργόνα, καλλυντικά είναι κανόνας. Εκτός από αυτά, η ισορροπημένη διατροφή, η τακτική άσκηση και η αρκετή ξεκούραση είναι ακόμα κάποια από τα βασικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για μια καλή εγκυμοσύνη και ένα καλύτερο δέρμα. Εδώ είναι μερικά προϊόντα για εσάς. Ιαπωνικό λάδι καμελιών της Ελεμής, έλαιο μασάζ για ραγάδες, της Ουελέντα, έλαιο γέννησης πλήρους άνθησης, έλαιο μασάζ, της Perfect Potion, ο Insome Body κρέμα ανόρθωσης στήθους, της Sunbar. Μπορείτε να τα βρείτε όλα στην Strawberry.net, την φρέσκια εταιρεία καλλυντικών.